Χωρίς τον Αθηναίου που κόπηκε από τη συνέχεια της προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ αναχώρησε το πρωί για την Κωνσταντινούπολη. Η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων θα αντιμετωπίσει το τουρνουά της Τουρκίας, τους οικοδεσπότες και την Βοσνία. Το φιλικό με το Βέλγιο ήταν απλά ένα τεστ για να ξενοδοχήσουν οι παίκτες του Φώτη Κατσικάρη, οι οποίοι θα αρχίσουν να ανεβάζουν αγωνιστικά στροφές από το τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Σε αντίθεση με την Αμβέρσα, ο Βασίλης Πανούλης και ο Γιάννης Μπουρούσης ταξίδεψαν αυτή τη φορά με τη Γαλανόλευκη, που θα τεθεί αντιμέτωπη αύριο με τη Βοσνία και το Σάββατο με την Τουρκία. Θα είναι και ο Βασίλης ο Γιάννης μαζί μας, οπότε θα μας τόλει μέσα. Και σιγά σιγά το θέμα να βγάλουμε τη δουλειά κάνουμε και να δείξουμε την πραγματική εικόνα της ομάδος. Για τους υψηλούς στόχους που έχει επίσημα αγαπημένο στο Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα παρακολουθήσετε από την τηλεόραση στο Αντένα, μίλησε ο Κώστας Λούκας. Είναι και θυμόμαστε οι στόχοι μυαλό μας να αρκετά ψηλή, αλλά όπως είπα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, η εθνική πηγαίνει παιχνίδι-παιχνίδι και χτίζει σιγά-σιγά καλύτερες συνθήκες για το μέλλον του επόμενου παιχνιδιού. Ο Γιάννης Αθηναίου, όπως αναμενόταν, αποτέλεσε το πρώτο κόψιμο, ενώ στην πόλη δεν ταξίδεψε και ο Αγραβάνης λόγω των μαχικών διαταραχών. Η προετοιμασία της Εθνικής Μπάσκετ εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα παρακολουθήσετε το Σεπτέμβριο από τον Αντένα, συνεχίζεται από σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με δύο ακόμα φιλικά απέναντι σε Βοσνία και Τουρκία. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται σε δρόμο αγωνιστικής συγκρότησης, προσπάθειας να μοιηθούν όλοι οι παίκτες στις νέες τακτικές και κυρίως να αποκτηθεί η ιδέουσα ομοιογένεια. Καθώς στο ρόστερ υπάρχουν 6 νέοι παίκτες σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Η εθνική πηγαίνει παιχνίδι-παιχνίδι. Και χτίζει σιγά σιγά καλύτερες συνθήκες για το μέλλον του επόμενου παιχνιδιού. Στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης που θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία και την Τουρκία, στη σύγχυση της επίσημης αγαπημένης, προστίθεται ο Βασίλης Πανούλης και ο Γιάννης Μπουρούσης, οι οποίοι απουσίαζαν από το πρώτο φιλικό τεστ με το Βέλγιο. Ο Σπανούλης φορά ξανά τη γαλανόλευκη μετά από 2 ολόκληρα χρόνια. Θα είναι και ο Βασίλης ο Γιάννης μαζί μας, οπότε θα μας τόλει μέσα. Και σιγά σιγά το θέμα να βγάλουμε τη δουλειά κάνουμε και να δείξουμε την πραγματική εικόνα της ομάδος. Εκτός αποστολής για το τουρνουά έμεινε ο Δημήτρης Αγραβάνης λόγω των μαχικών διαταραχών.